Πεπισμένα πως ολόκληρη την επικράτεια καταγράφεται τάση ενίσχυσης της κεντροαριστεράς και αποδοκιμασίας του λαϊκισμού και της δημαγωγίας, δηλώνουν τα στελέχη του Πασόκ Κινάλ που οργώνουν περιοχές τις οποίες ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα περιοδεύσει. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, έκανε λόγο για την απόκτηση μιας γνήσιας προοδευτικής εναλλακτικής. 21 Μαΐου ήταν το πρώτο βήμα για την αναγέννηση της παράταξής μας. Τον Ιούνιο είμαστε αποφασισμένοι και αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των ποσοστών μας και της κοινωνικής μας παρέμβασης στην πολιτική ζωή του τόπου. Όλο αυτό γίνεται με πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, αισιοδοξία και δυναμισμό. Ο Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ευθύνεται για την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας εξαιτίας των χειρισμών της ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα εδώ από τα Χανιά, από την πατρίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου, την κοιτίδα της Δημοκρατικής Παράταξης που είναι η Κρήτη, ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη από μια ισχυρή, γνήσια προοδευτική, αξιόπιστη, εναλλακτική, ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά και εναλλακτική διακυβέρνηση του τόπου. Για κοινωνική δικαιοσύνη, συλλογική ευημερία και πραγματική πρόοδο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ επανέλαβε ότι στόχος της εκλογές της 25ης Ιουνίου είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Κρήτης στην επόμενη Βουλή. Στόχος μας είναι όλο το νησί της Κρήτης να εκπροσωπείται στην επόμενη Βουλή με ισχυρή φωνή, καθαρή δημοκρατική φωνή, όπως και όλοι το υπόλοιπο νησί. Αναφορικά με τη μείωση του ποσοστού του Πασόκ στα Χανιά στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ο Δημήτρης Μάντζος σχολίασε ότι σε πολλές άλλες εκλογικές περιφέρειες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών του σε σχέση με το 2019.